Η φωτιά ξεσπά στα σχοινοκάψαλα στις 6 το πρωί, σε χαράδρα νότια του οικισμού κατά Κέμπ, με τους ισχυρούς ανέμους να θεριεύουν τα μέτωπα που απειλούν να εγκλωβίσουν τους κατοίκους στους γειτονικούς οικισμούς. Το 112 θα ηχήσει 2 φορές. Η μεγαλύτερη δυσκολία που όπως βλέπετε είναι ο δυνατός αέρας. Από τη δική μας τη μεριά, μέσα από το συντονισμένο όργανο της πολιτικής προστασίας, βγάλαμε το 112 για να φύγουν και να κενωθούν οι οικισμοί. Στις 9:53 διατάσσεται εκένωση για τον οικισμό Μαύρος Κόλυμπος. Ακολουθεί στις 9:58 νέα έκκληση για να εκενωθούν οι περιοχές Αχλιά, Αγία Φωτιά και Γαλήνη, με τους κατοίκους να καλούνται να κινηθούν προς Κουτσουρά. 73χρονος κάτοικος που προσπαθεί να σώσει την περιουσία του στο Μαύρο Κόλυμπο εγκλωβίζεται από τις φλόγες και θα διασωθεί την τελευταία στιγμή. Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Ιεράπετρας και αφού διασωληνώθηκε στο Βενιζέλιο. Αυτές, ειδικά ο Άγιος Παντελεμονός και ο Μαύρος Κόλυμπος κινδύνευσαν, κάηκαν αυλές σπιτιών, κάηκαν κάποια εγκαταλειμμένα θερμοκήπια και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι επιχείρησαν παρά τις εντολές της αστυνομίας να φύγουν, έπαθαν κάποιες ζημιές, αναπνευστικά προβλήματα. Κάποια ψιλοεγκάβματα και τέτοια πράγματα. Ο 73χρονος έχει εγκάβματα στα χέρια, τα πόδια, όσο και αναπνευστικά. Νωρίτερα είχε επιχειρήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, να σβήσει τις φλόγες που είχαν εισχωρήσει στην αυλή του σπιτιού του. Μία ακόμη ηλικιωμένη γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, καθώς είχε πρόσφατα χειρουργηθεί και δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Στο νοσοκομείο Ιεράπετρας μεταφέρθηκε και πυροσβέστης που υπέστη διάστρεμα την ώρα της κατάσβεσης, ενώ ένα ακόμη άτομο υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Στο σημείο επιχειρούν από την πρώτη στιγμή ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, με πάνω από 130 πυροσβέστες, 24 οχήματα και 3 ελικόπτερα που έφτασαν από την Αθήνα. Τις αρνητικές συνθήκες κατάσβεσης ενισχύει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δασικοί δρόμοι για να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά οχήματα το μέτωπο της φωτιάς. Οι καιρικές συνθήκες με τους εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους δεν επέτρεψαν στα 3 ελικόπτερα που έσπευσαν από την Αττική να ξεκινήσουν εγκαίρως ρήψεις από αέρος, καθώς ήταν αδύνατο να πάρουν νερό εξαιτίας του ισχυρού κυματισμού. Όπως εξήγησε μιλώντας στο έκτακτο δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τονίζω 3 ελικόπτερα για την πυρόσβεση από αέρος που όμως όντως αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω αναταράξεων τη λήψη νερού, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιχειρήσουν σε αρκετές περιπτώσεις, αφού τίθεται θέμα ασφάλειας στην πτήση του. Από την πρώτη στιγμή, σύμφωνα με το αρχηγείο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έχουν κινητοποιηθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και αξιωματικοί, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην περιοχή ερευνώντας τα αίτια της φωτιάς. Με την αυτοψία να ξεκινά από σημείο στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικος της περιοχής έκαιγε χθες ξερόκλαδα. Υποψιαζόμαστε. Οπότε αν δεν είναι κάτι άλλο, είναι η περίπτωση να είναι από κάψιμο κλαδιών. Δεν είμαστε όμως απόλυτα σε βέβαιοι και για να μην αδικούμε κανένα, θα αφήσουμε την πυροσβεστική κάνει τη δουλειά της για να εκτιμήσει ακριβώς πώς προήλθε η πυρκαγιά. Την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νησί και έχει αναπτύξει τις δυνάμεις της για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.